Στείλουμε στη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στις 7.30 το βράδυ στην Εθνική Λυρική Σκηνή υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, η Βυζαντινή Χοροδία του Παύλου Φορτωμά, που διευθύνεται από τον ίδιο, θα εκτελέσει βυζαντινούς εκκλησιαστικούς ύμνους κατά το ύφος και την παράδοση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Θα προηγηθεί η ομιλία του καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής, Γεωργίου Τσατσαρόνη, και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Θα συνεχίσουμε τώρα το πρόγραμμά μας με την προβολή της αμερικάνικης σειράς «Τόλμη και Γοητεία». Στις 2.30 θα μεταδώσουμε τις ειδήσεις. Μαζί και σήμερα στις 3:20. Η ζωντανή εκπομπή που ενημερώνει και ψυχαγωγεί τον τηλεθεατή κάθε μέρα με ποικίλα θέματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις 4 ουράνιο τόξο και εκπαιδευτική τηλεόραση στις 5, μικρή κυρία στις 6. Ειδήσεις, ανταποκρίσεις περιφερειακών σταθμών στις 6.30 και θέματα και πρόσωπα στις 7. Στην εκπομπή προβάλλεται ένα αφιέρωμα στον Πάνο Γαβαλά. Στις 7.30 ο Μπάιρον και η Ελλάδα. Με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος 200 χρόνων από τη γέννηση του Μπάιρον, θα παρακολουθήσετε τον ντοκιμαντέρ αυτό που επιχειρεί μια ανίχνευση της σχέσης του Μπάιρον με την Ελλάδα, ξεκινώντας από την εποχή που ήταν ήδη σπουδαστής στο Cambridge. Μουσικόρεμα στις 8.20 και στις 9 ειδήσεις. Γεώργιος Παπανδρέου, 100 χρόνια από τη γέννησή του, στις 10. Στις 11 θα παρακολουθήσετε ένα μουσικό πρόγραμμα με τίτλο «Ο Roy Orbison και οι φίλοι του», αφιερωμένο στο δημοφιλή τραγουδιστή που χάθηκε πρόσφατα. Οι ειδήσεις στις 12 και μετά το δελτίο στην κινηματογραφική μας λέσχη θα δείτε τη δραματική τηλετενία «Η Ευλογημένη» του Ingmar Bergman, παραγωγής 1986. Η ελληνική τηλετενία «Θαλάσσιο τρένο» αναβάλλεται.